Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Παπαμιχάλη. Τι κάνετε, γιατρέ, πώς είστε? Καλησπέρα, μια χαρά είμαι. Σε ποια κατάσταση σας βρίσκουμε σήμερα, Τσικνοπέμπτη? Δεν ξέρω τι θα περιμένετε το βράδυ στο νοσοκομείο, καταλάβατε. Είναι λίγο περίεργες οι ημέρες αυτές πάντα. Ναι, αυτές τις ημέρες είναι. Μερικές φορές περιμένεις παραπάνω και δεν έχει. Α, μακάρι. Τουλάχιστον για αυτούς που εφημερεύουν, ελπίζω να έχουν φτιάξει κανένα φαγητό έτσι της ημέρας. Λέτε να μην φρόντισαν να φτιάξουν κάτι έτσι πιο... Α, δεν το γνωρίζω. Τσικνοπετίμιστικο. Μακάρι. Όχι. Σε ποια κατάσταση σας βρίσκουμε σήμερα που μιλάμε στο νοσοκομείο των Σερών? Κοιτάξτε, στο νοσοκομείο είναι περίπου όλα αυτά που έχουμε πει το προηγούμενο διάστημα. Η διαφορά τώρα θετική, να την πούμε, ας την πούμε και έτσι, είναι ότι τουλάχιστον αυτό το οποίο υπήρχε σαν αγώνας για να μπορέσουμε να σταματήσουμε την κατρακύλα με την παθολογική κλινική, για την ώρα το έχουμε πετύχει. Δηλαδή, θεωρούμε ότι είναι μια θετική εξέλιξη το ότι σταμάτησε η μετακίνηση στη Δράμα. Α, εισακουστήκατε. Ναι. Δεν βγήκε για τον Μάρτη κάτι. Σύμφωνα με τα λεγόμενα, όταν είχαμε και μια συνάντηση με τον διοικητή, μας είπε ότι τη τελευταία επικοινωνία που είχαν τέλος πάντων με τον διευθυντή της υγειονομικής περιφέρειας, τους είπε ότι για τον Μάρτιο δεν θα πάρουν γιατρό από τις ΣΕΡΕΣ. Αυτή τη στιγμή οι παρετήσεις των γιατρών σταμάτησαν. Οπότε βρισκόμαστε στην παρούσα φάση να λειτουργούμε με 7 γιατρούς, κάνουν 9 με 10 εφημερίες ο καθένας, τους βγαίνει το λάδι, αλλά μη τι άλλο παρέμειναν να δώσουν λίγο... Α, κάνετε 7 με 10 εφημερίες, απλά δεν έχετε τη μετακίνηση και το θεωρείτε εσείς ότι τέλος πάντων είναι μια καλή ανάσα γιατί δεν έχετε και τη μετακίνηση. Αυτό ήταν το ζητούμενο από όταν ήταν και οι 9 οι γιατροί στο νοσοκομείο. Ναι. Δηλαδή και οι 2 γιατροί οι οποίοι παραιτήθηκαν και έφυγαν, γι' αυτό το λόγο έφυγαν. Σπέντζο δηλαδή, και Μάλιος. Ναι, σε αυτούς αναφέρεστε. Μάλιας, ναι. Για τις μετακινήσεις και το οποίο επιδείνωνε πάρα πολύ την λειτουργία και τις συνθήκες εργασίας τους μέσα στην παθολογική. Ναι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στην παθολογική κλινική για την ώρα είναι οι 7 γιατροί. Είναι μια επικουρικός η οποία παίρνει μια θέση η οποία είχε προκηρυχτεί με τις προηγούμενες προκηρύξεις, που φαίνεται ότι θα μείνει στη θέση αυτή για την ώρα τουλάχιστον, αν δεν αλλάξει κάτι που ελπίζουμε να μην... Ναι, γιατί και αυτή ετοιμαζόταν να παραιτηθεί, ναι, αλλά και, σταμάτησε, λέμε. Και ξέρετε, από όλους υπάρχει αυτό, ότι αν συνεχιστεί αυτό το κομμάτι και ξαναμπούμε στη διαδικασία μετακινήσεων, δεν νομίζω ότι θα αντέξουν άλλο. Γιατί σκεφτείτε και το εξής τώρα σε αυτή τη στιγμή είναι η αλήθεια. Ότι τώρα οι γιατροί οι οποίοι έχουν μείνει στην παθολογική κλινική, στις παθολογικές τις δύο που δουλεύουν, κάνουν 9 με 10 εφημερίες ο καθένας. Το να φύγει και κάποιος να πάει να κάνει κάποιες εφημερίες σε οποιοδήποτε άλλο νοσοκομείο, τώρα να μιλάμε για να κάνεις 11 εφημερίες, παρά είναι υπερβολή. Και νομίζω εμείς αυτό ζητήσαμε και από τη διοίκηση, ότι με την κατάσταση την οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή στην παθολογική κλινική, μπορεί και αρκεί να στείλει το πρόγραμμα των εφημεριών που κάνουν οι παθολόγοι στο νοσοκομείο Σερών, για να δείξουμε ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα να μπορούμε να βοηθήσουμε και άλλα νοσοκομεία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή πρέπει να βοηθήσουμε το νοσοκομείο Σερών να υπάρχει. Να έχει μια γερή κλινική. Ναι. Η επικουρική θα πάρει τη θέση της μόνιμης γιατρού από την προκήρυξη που έγινε το Δεκέμβριο. Από την προηγούμενη προκήρυξη. Για την καινούργια προκήρυξη δεν το συζητάμε. Για την καινούργια προκήρυξη υπάρχει μία θέση παθολόγου ακόμα, επιμελητή Β, αλλά να σας πω ότι γνωρίζουμε κάποιον ο οποίος σκέφτεται να βάλει, εμείς δεν γνωρίζουμε. Τώρα, μακάρι να προκύψει... Α, τα λέτε μεταξύ σας αυτά, δηλαδή οι γιατροί παίρνουν, ρωτάνε τι γίνεται, ναι, τι ναι, επικρατεί. Ναι, μπορεί να έχεις υπόψη σου ή, ξέρετε, γνωρίζουμε έναν κόσμο να σε έχει πάρει και να σου πει ότι ενδιαφέρομαι για τη θέση, αν θα προκηρυχτεί, τι θα κάνει. Δεν γνωρίζουμε λοιπόν κάποιον γιατρό ο οποίος έχει δείξει αυτό το ενδιαφέρον για μια θέση παθολογίας στο νοσοκομείο Σέρων. Αλλά δεν είναι και αδύνατο να βγει κάποιο. Αδύνατο δεν είναι ποτέ, γιατί μπορεί να υπάρξει, έτσι. Αλλά για την ώρα, τουλάχιστον με βάση προηγούμενες προκηρύξεις που είναι από τις ειδικότητες που πραγματικά δεν βρίσκεις εύκολα γιατρούς, δεν υπάρχει αισιοδοξία για αυτή τη θέση. Και ούτε έχει αλλάξει ο διαγωνισμός να γίνει ειδικά για τις ΣΕΡΕΣ, ειδικά για το Κιλκής, ειδικά για τη Δράμα. Είναι όπως έβγαιναν. Πανελλαδικά. Όποιος προλάβει, όπου προλάβει. Είναι όπως έβγαιναν οι προκηρύξεις και είναι ο κάθε γιατρός στην ειδικότητά του έχει δικαίωμα να βάλει μόνο σε μία υγειονομική περιφέρεια για τρεις θέσεις. Για τρεις θέσεις της ειδικότητας. Γιατί δεν πάτε στο Υπουργείο να το αλλάξετε αυτό, να συνεννοηθείτε όλοι δηλαδή ανά την Ελλάδα και να πάτε να πείτε
λέτε ότι όταν θα γίνονται προκηρύξεις θέσεων θα πρέπει να γίνονται ξεχωριστά για κάθε νομό, για να ξέρουμε και τι θα ζητάμε και να ξέρουν και οι γιατροί δηλαδή αν θα ανταποκριθούν ή όχι. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ξεκινήσουμε είναι να γίνονται προκηρύξεις. Γιατί οι προκηρύξεις, οι οποίες γίνονται, εντάξει, τώρα κατά την γνώμη μας είναι αστεία νούμερα αυτά που βγήκανε με τις ελλείψεις οι οποίες υπάρχουν στα νοσοκομεία και μάλιστα για κάποια νοσοκομεία που έχουν και ιδιαίτερα προβλήματα ή φαίνεται θα χρειαζόταν τέλος πάντων κάποια βοήθεια, δεν έχουν γίνει και καθόλου. Να σας πω παράδειγμα, έχει βγει ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου και διαμαρτυρήθηκε γιατί στη Χίο δεν βγήκε ούτε μία θέση. Δεν προκηρύχθηκε. Χίο δεν είχε μέσα σε αυτές τις 704 θέσεις. Και σε κάποια άλλα νοσοκομεία που μου διαφεύγουν τώρα δεν έχει προκηρυχθεί καμία θέση. Εμείς, ας πούμε, στο νοσοκομείο Σερών, οι 5 θέσεις οι οποίες βγήκανε, εντάξει, είναι αστεία νούμερα. Και είναι αστεία νούμερα όταν έχεις μία στελέχωση του νοσοκομείου, η οποία βρίσκεται στο 55%, και είναι ακόμα πιο αστεία τα νούμερα, αν σκεφτούμε ότι τη φετινή χρονιά υποτίθεται θα βγουν οι πολλές θέσεις γιατρών, γιατί τα επόμενα 3 χρόνια θα βγαίνουν με το σταγονόμετρο. Αν λοιπόν... Όχι, κύριε Παπαμιχάλη, ένα λεπτό. Γιατί? Γιατί, θα σας πω. Πόσες θέσεις είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα προκηρύξει μέσα στην τετραετία? Αυτό που έχει βγει από προεκλογικά και αναπαράγεται και από το ίδιο το Υπουργείο Υγείας είναι ότι μέσα στην τετραετία θα προκηρυχτούν συνολικά 10.000 θέσεις για τα νοσοκομεία. Βλέπετε. Συνολικά, όχι γιατρών. Προσωπικού και κτλ. Ναι, και γιατρών. Λοιπόν, από αυτές οι 6.500 θέσεις θα βγουν την φετινή χρονιά. Και οι υπόλοιπες 3.500 θα βγουν τα επόμενα 3 χρόνια. Άρα θα έχουμε και άλλες προκηρύξεις. Με τις λίγες θέσεις. Δεν μπορεί να βγήκαν οι 704. Όχι. Λοιπόν, για τις θέσεις λοιπόν των γιατρών είναι να προκηρυχθούν φέτος συνολικά. Είχαν ακουστεί διάφορα νούμερα, αλλά οι θέσεις οι οποίες θα προκηρυχθούν φέτος συνολικά είναι περίπου 1.300. Δηλαδή, πιθανόν θα υπάρξει άλλη μία προκήρυξη λίγο μικρότερη από αυτήν δηλαδή που έχει βγει. Δηλαδή, να πάρουμε άλλους 5 εμείς. Μακάρι. Δεν το βλέπουμε πολύ. Το θέμα δεν είναι να πάρουμε άλλους 5. Το θέμα είναι ποιοι θα έρθουν, αν θα έρθουν. Δεν ξέρω πώς, γιατί ξέρετε, το μυαλό του καθένα στο Υπουργείο έχει και τον δικό του τρόπο λειτουργίας. Δεν το γνωρίζουμε, γιατί παράδειγμα τώρα, μέχρι την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Υγείας έβγαινε μία προκήρυξη η οποία ήταν για τα νοσοκομεία της περιφέρειας και με κάποιες λίγες θέσεις για τα νοσοκομεία τα τριτοβάθμια, και έβγαινε και άλλη μία προκήρυξη η οποία ήταν κυρίως για τα νοσοκομεία των μεγάλων πόλεων, τα τριτοβάθμια νοσοκομεία, και άμα μπορούσαμε να βάλουμε και κάποιες θέσεις στα δευτεροβάθμια στις υπόλοιπες περιοχές. Ναι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτή η προκήρυξη που βγήκε, η αλήθεια είναι ότι έχει πιο πολλές θέσεις στην περιφέρεια σε σχέση με το κέντρο. Σωστά. Έχει όμως και σε μεγάλα νοσοκομεία πάρα πολλές θέσεις. Σωστά. Δεν γνωρίζω αν λοιπόν αυτή η προκήρυξη είναι αυτή που μπορεί να θεωρείται σαν η προκήρυξη που βγήκε για τα νοσοκομεία της περιφέρειας σε σχέση με τα νοσοκομεία του κέντρου. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν το ξέρω. Οι θέσεις είναι μοιρασμένες, δεν ξέρω αν τις είναι μοιρασμένες. Το σίγουρο είναι ότι αυτή τη στιγμή για το 2024 αυτό που βγαίνει από το Υπουργείο Υγείας είναι ότι θα προκηρυχτούν 1.300 θέσεις εσύ και άλλες 200 θέσεις οι οποίες θα είναι για τα πανεπιστήμια. Γιατρών που θα είναι στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, τέλος πάντων. Αυτή είναι η θέση οι οποίες θα βγουν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βγήκαν 704, αν θυμάμαι καλά. 704. Οι οποίες βγήκαν σε αυτή την πρώτη. Πάρα πολλοί γιατροί στα νοσοκομεία της Αθήνας. Λιγότεροι στην επαρχία. Τώρα μου είπατε και τυχείο που δεν πήγε ούτε ένας. Δεν έχει βγει προκήρυξη. Δεν βγήκε για μία θέση τουλάχιστον. Τι να πω, και εμείς 5. Θα σας πω λίγο εμένα τώρα. Εντάξει, μπορεί να είναι τώρα μια προσωπική μου πολλές εκτίμηση. Πολλές στην Κρήτη επίσης. Προσωπική είδα. Μου εκτίμηση αυτή, αλλά θα δείτε. Έχω την εντύπωση λίγο μιας ομαδοποίησης νοσοκομείων. Δηλαδή, βλέπουμε κάποια νοσοκομεία που έχουν βγει αρκετές θέσεις και κάποια άλλα τα οποία επέξανε σε αυτό το 4, 5, 6 στην καλύτερη περίπτωση. Ναι. Επίσης, τώρα αυτά είναι η προσωπική μου άποψη αυτά που σας λέω, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι, τι βλέπετε όμως. Ναι, ότι αυτό που είχαμε λίγο πάντα στο νου μας φαίνεται σαν να αρχίσει να διαμορφώνεται λίγο πιο οργανωμένα πια. Δηλαδή, όταν λέγαμε ότι θα γίνουν κάποια κέντρα νοσοκομείων και τα υπόλοιπα να τα κουτσοφέρνουν βόλτα, σου δημιουργείται αυτή η εντύπωση ότι μιλάμε για Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη και τα υπόλοιπα λίγο να τα βολεύουν. Όχι, σε αυτά τα κέντρα ήταν και οι ΣΕΡΕΣ μέσα.
Εμείς θέλαμε να είναι. Α, εμείς θέλαμε, δεν ήμασταν. Δεν έχει υπάρξει ποτέ. Και αυτό που λέω τώρα εγώ τώρα μπορεί να είναι και αυθαίρετο που σας το λέω. Όχι, έτσι όμως πώς βγαίνουν τα νούμερα απλά και οι ειδικότητες, έτσι εμένα, φαίνεται. Έχετε εμένα μου έκανε μία εντύπωση, γιατί παράδειγμα στο νοσοκομείο της Καβάλας, με βάση τα στοιχεία που μας είχαν δώσει σε μία συνάντηση που είχαμε κάνει και ήταν και ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών εκεί, με έναν ίδιο οργανισμό που έχει η Καβάλα, μαζί με τους επικουρικούς, είχε περίπου 120 γιατρούς στο νοσοκομείο της Καβάλας. Ενώ εδώ είμαστε με 91-92 μαζί με τους επικουρικούς. Ναι. Όταν βλέπεις λοιπόν ότι εκεί βγαίνει όχι 5 αλλά 6 θέσεις. Δηλαδή ένα νοσοκομείο που είναι σε καλύτερη στελέχωση, βγάζει παραπάνω θέσεις από ό,τι βγάζει η Δράμα, από ό,τι βγάζει οι Σέρες που έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα. Βλέπεις αυτή τη μοιρασιά λοιπόν και αντιλαμβάνεσαι ότι ναι, φαίνεται ότι πάει να γίνει πιο ένα νοσοκομείο κορμός εκεί πέρα σε σχέση με τα υπόλοιπα νοσοκομεία και ότι αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ για το νοσοκομείο Σερών μέσα στα χρόνια και το πώς κινείται η στελέχωσή του, έχουμε πάρα πολλά χρόνια που η στελέχωση του νοσοκομείου βρίσκεται σε αυτό το 55-60%. Εκεί δεν έχουμε, το 60% δεν το έχουμε ξεπεράσει από το 2011 που γνωρίζω εγώ στο νοσοκομείο. Το 60% δεν το έχουμε ξεπεράσει. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή έχουμε πάρα πολλά παιδιά που περνάνε στην ιατρική, αυτά τα παιδιά φαντάζομαι ότι κάποτε τελειώνουν. Αυτά τα παιδιά των Σερών δεν θέλουν να υπηρετήσουν στο νοσοκομείο Σερών. Έχετε κάνει ποτέ επαφή με τους νέους αυτούς γιατρούς ή με τους φοιτητές στην ιατρική, αν θέλουν να γυρίσουν εδώ στον τόπο τους? Κοιτάξτε, υπάρχουν παιδιά που είναι από τις Σέρες, οι οποίοι έχεις μια φουρνιά γιατρών οι οποίοι ήρθαν τελευταία και έχουν κάνει ιδιωτικά ιατρία, ας πούμε, έτσι, ναι, παιδιά στις Σέρες. Οι ναι, άλλοι που φεύγουν εξωτερικό. Mm. Ή κάποιοι που δεν γυρνάνε στις Σέρες και παραμένουν σε τριτοβάθμια νοσοκομεία, αν βρουν θέση, ή στον ιδιωτικό τομέα υγείας. Άρα είναι λίγοι αυτοί. Έχεις όμως, να σας πω, υπάρχουν και κάποιοι ειδικευόμενοι, ας πούμε, έχουμε στο μυαλό μας κάποιους ειδικευόμενους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο τέλος της ειδικότητάς τους, οι οποίοι έχουν ένα ενδιαφέρον να υπηρετήσουν στις Σέρες. Τουλάχιστον αυτούς, γιατί δεν τους κρατάμε. Αυτούς λοιπόν, ο καθένας στην ειδικότητά του που τους γνωρίζει, κοιτάμε το όταν θα τελειώσουν τα παιδιά, το πώς θα μπορέσουμε να βγει είτε ένα επικουρικό είτε μια θέση να προκηρυχτεί για να έρθουν στο νοσοκομείο. Γιατί πραγματικά, δηλαδή, αν βρεις γιατρό ο οποίος είναι από την περιοχή και θέλει να μείνει και να παραμείνει στις Σέρες, να φτιάξει τη ζωή του και να συνεχίσει τη ζωή του εδώ, ναι, είναι και μια πιο μόνιμη λύση, ναι, λέω, μήπως πρέπει να το κυνηγήσετε κι εσείς ως Ένωση Ιατρών ή να το κυνηγήσει γενικά ο τόπος, ώστε τα παιδιά που δεν θα θέλουν να φύγουν έξω, τα παιδιά που δεν θα θέλουν να πάνε σε ένα τριτοβάθμιο, να, τουλάχιστον αυτούς που απομένουν, να τους... Δεν έχετε να σας πω κάτι. Να γνωστοποιήσουμε ότι εδώ υπάρχουν θέσεις και μπορούν να μείνουν εδώ. Το ότι υπάρχουν θέσεις το γνωρίζουμε. Τις συνθήκες εργασίας επίσης τις γνωρίζουν, που για κάποιες ειδικότητες είναι αποτρεπτικές. Με τις συνθήκες εργασίας θα τις φτιάξουμε. Να σας πω κάτι. Αυτό είναι. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να φτιάξουμε αυτές τις συνθήκες εργασίας. Γιατί στα άλλα που πάνε, δηλαδή, είναι καλύτερες οι συνθήκες? Όχι. Υπάρχουν νοσοκομεία που έχουν χειρότερες συνθήκες εργασίας. Ή τώρα να σας πω κάτι τώρα. Άμα είσαι σε ένα νοσοκομείο, παράδειγμα, της Θεσσαλονίκης, το οποίο εφημερεύει ανά 4 μέρες, είναι περισσότερη η στελέχωσή του, περισσότερος κόσμος, έτσι, σαν εργασία. Εγώ δεν λέω είναι καλές οι συνθήκες, αλλά παράδειγμα σου βγαίνουν να κάνεις 3 εφημερίες ενεργείς το μήνα και άλλες 2 από το σπίτι σου τηλεφωνικά. Εντάξει, είναι λίγο καλύτερα και να έχεις πάντα ειδικευόμενους και παλιούς ειδικευόμενους στην ειδικότητά σου. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Δεν είναι καλές οι συνθήκες όμως και στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Έτσι, μην είμαστε ότι υπάρχει ιδανική κατάσταση η οποία υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, και ειδικά υπάρχουν ειδικότητες στη Θεσσαλονίκη που έχουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έτσι. Δηλαδή, βλέπετε νοσοκομεία μεγάλα, τριτοβάθμια, τα οποία δεν μπορούν να στηρίξουν τα χειρουργεία τους γιατί δεν έχουν αναισθησιολόγους. Δεν βρίσκουν γιατρούς να ανοίξουν κρεβάτια σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό το πρόβλημα πρέπει να λυθεί συνολικά. Και συγγνώμη τώρα, αλλά δεν είναι λύση αυτά που κάνει το Υπουργείο Υγείας. Δηλαδή, όταν εγώ λέω, μήπως μπορούμε να το κινήσουμε μόνοι μας και να τραβήξουμε τους Σεραίους εδώ, να τους προσελκύσουμε με έναν τρόπο, δεν ξέρω πώς. Και επίσης ίσως να έχετε ρόλο κι εσείς να τους γνωρίσετε, να τους πείτε αυτό είναι το νοσοκομείο μας. Εντάξει, δεν είμαστε και από τα πιο άχρηστα. Τα περισσότερα παιδιά που τελειώνουν τώρα την ειδικότητα, παιδιά, γιατροί που τελειώνουν τώρα την ειδικότητα, έχουν κάνει τμήμα της ειδικότητάς τους, όσοι είναι από τις Σέρες,
οι περισσότεροι από αυτούς έχουν κάνει τμήμα της ειδικότητάς τους στο νοσοκομείο Σερών. Οπότε το γνωρίζουν και γνωριζόμαστε και μεταξύ μας και μας γνωρίζουν και τους γνωρίζουμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπεις αυτή τη θέληση του να έρθουν προς τα νοσοκομεία. Και όχι, και ξαναλέω, δεν έχει να κάνει μόνο με το νοσοκομείο Σερών. Γενικά υπάρχει, βγαίνουν προκηρύξεις και βγαίνουν και σε κεντρικά νοσοκομεία που εκεί που κάποτε γινόταν. Έβαζε μεγάλος αριθμός γιατρών και έχουν περιοριστεί πάρα πολύ. Τώρα να σας πω ότι παράδειγμα στη τελευταία προκήρυξη στο Αττικόν για μια θέση νευρολογίας που θεωρείται κιόλας έγινε κέντρο εγκεφαλικών, έχει τέτοια και βάλανε μόνο 4 γιατροί. Αυτά είναι αστεία νούμερα για τέτοια νοσοκομεία. Δεν έχουμε γιατρούς. Έχουμε γιατρούς. Γιατρούς έχουμε. Έχουμε. Και έχουμε και πολλούς γιατρούς. Ναι, και, πάντα αυτό που υπήρχε και όταν βγάζανε το τι γιατρούς έχουμε ανά 100 κατοίκους, είχαμε από τα μεγαλύτερα, από τους μεγαλύτερους αριθμούς γιατρών στη χώρα και υπήρχε πάντα και αυτή η διαμάχη το αν υπάρχει πληθωρισμός ιατρικός ή δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Τα βλέπουμε εκ του αποτελέσματος. Απλά πρέπει αυτά τα παιδιά, τα νέα παιδιά, οι νέοι γιατροί, να δουν και το κόστος ζωής. Άλλο στη Θεσσαλονίκη το κόστος, άλλο στην Αθήνα, άλλο στις Σέρες. Και να δουν και τη ζωή γενικότερα, ότι είναι καλύτερη εδώ στις Σέρες από ό,τι στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, ή στην Αθήνα. Είναι πολύ άσχημο να είσαι νέος γιατρός και να ξεκινάς να δουλέψεις και να θες να δουλέψεις στο δημόσιο νοσοκομείο και να τα φέρνεις δύσκολα βόλτα. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ άσχημο. Και ξέρετε τώρα, εντάξει, καλός ή κακός, ζούμε σε κοινωνίες οι οποίες ο καθένας τι επένδυσε στον εαυτό του και οι άλλοι πληρώνονται καλύτερα, οι άλλοι πληρώνονται χειρότερα. Αυτή είναι η κοινωνία την οποία ζούμε. Ναι. Οπότε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει φτάσει στα 30 του και μέχρι τότε ήταν με τα πανεπιστήμια, με τα διαβάσματά του, με τις σπουδές του, την ειδικότητά του, ναι, και φτάνει λοιπόν στο σημείο να θέλει να ξεκινήσει μια δουλειά έχοντας περάσει όλες αυτές τις ώρες διαβάσματος, ταλαιπωρίας οτιδήποτε, και να συζητάμε το αν θα παίρνει 1.000 ευρώ. Εντάξει, είναι αστεία νούμερα τώρα αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς δεν έχει εκτιμηθεί. Κάναμε κάτι λάθος σε εκτίμηση. Εντάξει, με τους παθολόγους βγήκαν κάποιες θέσεις. Θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αναισθησιολόγους επίσης δεν βγάζουμε. Τα παιδιά δεν ακολουθούν την ειδικότητα αυτή. Θα σας πω τώρα με την αναισθησιολογία. Η αλήθεια είναι ότι έχει αρχίσει και υπάρχει μια αλλαγή. Έχουμε δηλαδή πλέον ειδικευόμενους στην αναισθησιολογία. Ακόμα και στο νοσοκομείο Σερών αυτή τη στιγμή υπάρχουν, δεν ξέρω αν ήρθε και ο τέταρτος, είναι 4 οι θέσεις της ειδικότητας, οι οποίες είναι και οι 4 καλυμμένες. Ο τέταρτος πρέπει να περιμένουμε τον διορισμό του, αν θυμάμαι καλά όπως τα έχω δει. Και υπάρχει και στην αναμονή ακόμα ένας για ειδικότητα. Να τον πάρουμε. Οπότε γενικά, και δεν είναι μόνο η εικόνα από το νοσοκομείο Σερών, υπάρχει μια αλλαγή λοιπόν στην ειδικότητα της αναισθησιολογίας, ότι πλέον υπάρχουν ειδικευόμενοι γιατροί που πηγαίνουν προς την ειδικότητα. Άρα τα παιδιά αυτή θέλουν να υπηρετήσουν το δημόσιο. Αυτό λέμε. Δηλαδή, είδαν το ότι δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι για πολλούς και διαφόρους λόγους και είπαν πάμε σε αυτή την ειδικότητα, που δεν είναι και εύκολη ειδικότητα, θα μου πείτε και ποια είναι. Γιατί μπορεί να ενδιαφέρονται να υπηρετήσουν σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Είναι γεγονός ότι η ειδικότητα πλέον της αναισθησιολογίας έχει καλή αποκατάσταση. Έτσι. Ναι. Οπουδήποτε και να θέλεις να εργαστείς, είτε είναι το δημόσιο είτε είναι ο ιδιωτικός τομέας, έχει καλή αποκατάσταση. Μπορεί στον ιδιωτικό να είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα σε ποιότητα ζωής. Ναι. Αλλά και ακόμα και στο δημόσιο όμως, αν αρχίσουν να στελεχώνονται τα τμήματα τα αναισθησιολογικά, ναι, θα είναι μια. Έχεις άνετη αποκατάσταση πια, δηλαδή όπου θέλεις, είναι επιλογή σου το τι θα κάνεις. Τι άλλη ειδικότητα μας λείπει έτσι? Στο νοσοκομείο οι ουρολόγοι είναι που λείπουν. Οι ουρολόγοι λείπουν γιατί δεν έχουμε. Από αυτούς δεν έχουμε πολλούς, τους ουρολόγους. Ουρολόγοι υπάρχουν, αλλά δεν έχουμε στο νοσοκομείο Σερών. Καλά, δηλαδή, εμείς δεν έχουμε. Και τώρα και στην προκήρυξη το ότι βγήκε μία θέση ουρολογίας, μία εντάξει, με καμία. Είναι λίγο δύσκολο το να περιμένεις ότι θα βάλει κάποιος τα χαρτιά του. Δεν είναι απίθανο, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Δηλαδή, τώρα στις 5 θέσεις τις οποίες βγήκανε για το νοσοκομείο Σερών, εντάξει, εκτός από την θέση στη ΜΕΘ που έχει δηλώσει ενδιαφέρον ένας γιατρός. Ουρολόγος. Όχι, για τις θέσεις που βγήκανε τώρα. Εκτός από τη θέση της ΜΕΘ που ξέρουμε έναν γιατρό που θα βάλει τα χαρτιά του, για τις υπόλοιπες θέσεις είναι λίγο φλού η κατάσταση το αν υπάρχει κάποια διαθέσιμη. Δεν ξέρετε ούτε ουρολόγο δηλαδή που μπορεί να ενδιαφέρεται για να έρθει. Δεν γνωρίζουμε κάποιον, όχι. Μάλιστα. Αλλά έχουμε ουρολόγους. Στην Ελλάδα εννοείται. Στην Ελλάδα, ναι, στην Ελλάδα. Ναι, υπάρχει, ναι, το τμήμα της ιατρικής. Ναι, κανονικά. Δουλεύει, κανονικά. Βγάζει από φύτους δηλαδή. Και ουρολόγους και ό,τι θέλετε. Και έχετε και τμήματα
και στην περιοχή έχουν, είναι πολύ καλύτερη κατάσταση στα άλλα νοσοκομεία σε σχέση με το νοσοκομείο Σερών στο κομμάτι της του ουρολογικού εννοώ. Αισιόδοξος είστε κύριε Παπαμιχάλη ότι σιγά σιγά μπορεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση και τέλος πάντων να μην σας πω κάτι. Και να μην γκρινιάζουμε. Αυτό που θα πρέπει να αλλάξει κατά τη γνώμη μου είναι λίγο ο τρόπος που βλέπουμε τα δημόσια νοσοκομεία. Δηλαδή ότι θα πρέπει τα δημόσια νοσοκομεία να βρίσκονται στη θέση τους για να παρέχουν υπηρεσίες δωρεάν στον κόσμο. Όχι με χρήματα στον κόσμο. Γιατί επίσης ένα κομμάτι που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και είναι των ημερών. Δεν μπορεί να στηρίζεται το σύστημα υγείας στο πόσο θέλει να δουλέψει ένας γιατρός. Και τι θέλω να πω. Βγήκε τώρα με αφορμή τα απογευματινά χειρουργεία. Είχε βγει κάποια στιγμή και ο Υπουργός Υγείας και είπε ότι εγώ, αν θέλει ο γιατρός να δουλέψει παραπάνω, είμαι δίπλα του και θα τον βοηθήσω σε αυτό το πράγμα. Πώς και θα εδώ, τον λοιπόν, βοηθήσει, και εδώ λοιπόν τίθεται το ερώτημα. Η εργασία των γιατρών είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη και πρέπει να δουλεύεις συγκεκριμένες ώρες. Ναι. Διάβαζα τις προάλλες μία μελέτη η οποία είναι δημοσιευμένη σε ένα περιοδικό που λέει ότι και έχει με τις ώρες εργασίας των γιατρών αν από τις 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα φτάσουμε στις 60 ώρες εργασίας την εβδομάδα διπλασιάζεται το burnout. Αν φτάσει στις 74 ώρες εργασίας ο γιατρός την εβδομάδα τριπλασιάζονται τα ποσοστά σε burnout. Αλήθεια. Και 84 τετραπλασιάζονται τα ποσοστά σε burnout. Οπότε, αυτή τη μελέτη που τη διαβάσατε εσείς δεν τη διαβάζουν εκεί στο Υπουργείο. Μα τη γνωρίζουν γιατί υπάρχουν και οδηγίες. Υπάρχει από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ακόμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει οδηγίες για το πόσες ώρες πρέπει να δουλεύει ένας γιατρός. Άρα τι συζητάμε. Οπότε εδώ θα έπρεπε να ερχόμαστε να συζητάμε το ανάποδο. Δηλαδή, ακόμα και αν υπάρχει ένας θεόμουρλος γιατρός ο οποίος θέλει να δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο, θα έπρεπε να είναι το ίδιο το Υπουργείο, η διοίκηση του νοσοκομείου, η διοίκηση της ΥΠΕ, όποιος θέλετε, που θα τον περιόριζε και θα του έλεγε ότι για να είσαι ασφαλής στις υπηρεσίες σου θα δουλεύεις τόσο. Και πάρε μετά και πάρε τις άδειές σου και πάρε τα ρεπό σου και την καθημερινότητά σου. Ωραία, το καταλαβαίνω. Αντί αυτό. Λοιπόν να κάνουμε αυτό, περνάμε στο άλλο στάδιο. Και λέμε τώρα, έχουμε νοσοκομεία, παράδειγμα, τώρα μιλάμε για τα απογευματινά χειρουργεία. Ποιοι θα τα κάνουν, οι ίδιοι γιατροί που είτε είναι χειρουργικές ειδικότητες είτε αναισθησιολόγοι, οι οποίοι δεν μπορούν να καλύψουν τις πρωινές ανάγκες, γιατί δεν υπάρχει αριθμός γιατρών για να μπορέσουν να ανοίξουν τα ιατρικά. Άρα δεν θα κάνουν και απογευματινά, αφού δεν μπορούν λοιπόν, να κάνουν τα πρωινά. Αυτοί λοιπόν που το πρωί δουλεύουν ασταμάτητα, αλλά έχουμε κλειστές αίθουσες γιατί δεν έχουμε περισσότερους γιατρούς για να ανοίγανε και άλλες αίθουσες και να μειωνόταν η αναμονή που υπάρχει στα χειρουργικά. Οι ίδιοι αυτοί που δουλεύουν το πρωί ασταμάτητα και μετά θα έχουν και πάρα πολλές εφημερίες, τους λες να έρθουν και το απόγευμα και να δουλέψουν σε απογευματινά. Άμα θέλουν. Yeah. Εδώ λοιπόν στο άμα θέλουν, εμείς έχουμε απόλυτη διαφωνία. Τι πάει να πει άμα θέλουν. Περιμένετε λίγο, εσείς διαφωνείτε έτσι κι αλλιώς. Μπορεί ένας γιατρός σου λέει: θα κάνω τα χειρουργεία μου τα πρωινά, αυτά που τέλος πάντων προλαβαίνω, θα πατήσω και δύο τα απόγευμα, ας πούμε. Πιο εύκολα. Εσείς θα μπαίνατε σε έναν γιατρό που θα θέλατε να είστε το πρώτο χειρουργείο αυτού του γιατρού ή το τελευταίο του. Μες την ημέρα. Άντε τώρα, το ρωτάτε κιόλας. Το ρωτάτε κιόλας. Καταρχάς, να σας πω κάτι. Δεν ξέρω αν αυτό το θέμα μπορεί να προχωρήσει. Γιατί ο ιδιωτικός τομέας δεν θα σας αφήσει να του φάτε το ψωμί. Και αν εσείς το ακριβότερο το κοστολογείτε 2.000, θα το κοστολογήσει ο ιδιωτικός τομέας με 1.999. Να σας πω κάτι. Και ο πολίτης θα πάει εκεί. Επειδή, γιατί μπαίνει και το κόστος μέσα, επειδή να ξέρετε. Η εκτίμηση, και δεν είναι εκτίμηση, είναι η υπομένη άποψη από το Υπουργείο Υγείας αυτό. Δεν θα σταματήσει εδώ αυτό το πράγμα, γιατί ο ίδιος ο Υπουργός δήλωσε ότι θα ανοίξουν τα δημόσια νοσοκομεία ακόμα και στους ιδιώτες. Οπότε σκεφτείτε το εξής, δηλαδή ότι τις δομές του νοσοκομείου θα μπορούν στο μέλλον, και έτσι φαίνεται ότι αυτή είναι η πορεία που πηγαίνει, να τις χρησιμοποιούν ακόμα και ιδιώτες για να κάνουν τα χειρουργία τους κτλ. Αυτό που μου λέτε. Σκεφτείτε εσείς λοιπόν ότι θα μπορούσε ένας ιδιώτης, εδώ στο νοσοκομείο, στις Σέρες, ας πούμε, παράδειγμα, δεν έχουμε καμία ιδιωτική κλινική να χειρουργούν οι ιδιώτες γιατροί. Και θα έρθει ο ιδιώτης Παπαμιχάλης για να μην χειρίσει λοιπόν, το νοσοκομείο. Ο ιδιώτης θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω τις δομές του νοσοκομείου, να κάνω το χειρουργείο μου, να βγάλω από εκεί τα χρήματά μου και να χρησιμοποιήσω το προσωπικό του νοσοκομείου εδώ και για την νοσηλεία. Εδώ θέλω να μείνουμε. Τη στιγμή που δεν έχουμε προσωπικό για να προσέξουμε το κρατικό κομμάτι της υγείας, θα χρησιμοποιήσουμε το ίδιο προσωπικό που δεν έχουμε για να προσέξουμε και του ιδιώτη Παπαμιχάλη που θα κάνει την εγχείρηση στο νοσοκομείο των Σερών. Δεν βγαίνει. Μα έτσι θα βγαίνει. Πώς θα βγαίνει. Και γι' αυτό διαμαρτύρονται. Υπάρχουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι οι οποίοι διαμαρτύρονται. Γιατί σου λέει ότι εγώ, τι θα κάνω μετά, θα πρέπει να είμαι. Να σας φέρω τώρα ένα παράδειγμα. Λέω εγώ τώρα.
Εγώ είμαι Παπαμιχάλης και είμαι χειρουργός. Δεν κάνω απογευματινά. Έρχεται λοιπόν μέσα στο χειρουργείο και γίνονται ένα απογευματινό χειρουργείο και γίνεται ένα. Από γιατρό του νοσοκομείου, έτσι. Γίνεται ένα απογευματινό χειρουργείο. Εγώ εφημερεύω εκείνη την ημέρα. Τελειώνοντας το χειρουργείο, ποιος αναλαμβάνει αυτόν τον ασθενή και τον προσέχει? Εκ των πραγμάτων λοιπόν θα τον αναλάβει ο γιατρός που εφημερεύει, γιατί ο γιατρός που θα κάνει το απογευματινό χειρουργείο δεν θα μείνει 24 ώρες μέσα στο νοσοκομείο. Και πώς θα γίνει? Άλλος θα μας εγχειρίζει, άλλος θα μας προσέχει, άλλος θα μας κουράζει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έναν εμπιστευόμαστε. Εσείς εμπιστεύεστε έναν, αλλά το προσωπικό λοιπόν της χειρουργικής κλινικής θα είναι αυτό που θα αναλάβει να προσέξει μετά και του ασθενεί από τα απογευματινά χειρουργεία. Εδώ, γι' αυτό και λέμε, θα πληρώνουμε, γι' αυτό λέμε ότι δηλαδή, και δεν θα έχουμε κάποιον να μας κουράρει και να ξέρει την πορεία μας. Ουσιαστικά αυτό που θα πληρώνει ο κόσμος. Καλά, το Υπουργείο βάζει τον κόσμο να πληρώνει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Έτσι. Πλήρωνε. Δηλαδή, ακόμα και η χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για τους προσωπικούς γιατρούς είναι ρεσιτάλ ιδιωτικοποίησης αυτό. Κύριε Παπαμιχάλη. Να σας πω, το ακούσατε τι είπε ο Υπουργός Υγείας. Όχι, είναι αλήθεια. Ο Υπουργός Υγείας είπε λοιπόν χθες, καλά, είπανε πολλά, αλλά μέσα σε όλα είναι ότι εμείς, σαν Υπουργείο τέλος πάντων, θα δίνουμε τη δυνατότητα να υπάρχουν κάποιοι δωρεάν προσωπικοί γιατροί όπως έχουμε τώρα. Δηλαδή, άμα θέλεις, εγγράψου στον Α, στον Β, ο οποίος έχει κάνει σύμβαση για να. Αν δεν θέλεις όμως, μπορείς εσύ ως Μωραΐτη Ελένη και έχεις γιατρό τον Παπαμιχάλη τον Βαγγέλη, ο οποίος είναι ιδιώτης αλλά δεν έχει εγγραφεί στους προσωπικούς γιατρούς, να τον κάνεις προσωπικό γιατρό και η σχέση σου μαζί του θα είναι οικονομική. Εσύ θα τον πληρώνεις. Απλά θα μου δώσει εμένα τη δυνατότητα να είμαι ο προσωπικός σας γιατρός, να σας ανοίξω τον φάκελο υγείας. Τι λέτε, μωρέ, τώρα, σας, έτσι κι αλλιώς έχω τον προσωπικό μου γιατρό τον οποίο πληρώνω. Προσέξτε, θα σας δώσει και θα σας κάνει και χάρη. Εσείς λοιπόν θα τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν και ιδιώτη γιατρό, όχι που δεν έχει σύμβαση ως προσωπικός γιατρός με το κράτος, ναι. Οποιονδήποτε ιδιώτη γιατρό που θα τον πληρώνει ο πολίτης, απλά θα είναι αυτός που θα έχει τις υποχρεώσεις του προσωπικού γιατρού. Και ποιες θα είναι οι υποχρεώσεις? Να σας βγάζει τα παραπεμπτικά σας, να σας βγάζει τα τέτοια, τα οποία όμως όλα αυτά θα γίνονται με πληρωμή από εσάς και όχι τώρα, από το κύριε Παπαμιχάλη, λοιπόν, αυτή είναι η υπάρχουσα κατάσταση. Αν θέλει κάποιος να μας πουλήσει προσωπικό γιατρό, ενώ θα τον πληρώνουμε εμείς και ενώ τον πληρώνουμε εμείς σήμερα, απλά να τον αλλάξουμε το Μανολιό, ναι, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εντάξει, τώρα δεν το άκουσα, σας λέω. Ακούστε και το άλλο. Αλλά δεν μπορεί να ισχύσει. Μα δεν μπορούμε να βρούμε προσωπικό γιατρό. Το Υπουργείο Υγείας το είπε αυτό. Και επίσης και το άλλο το κομμάτι. Σαν κίνητρο για να φέρουν και να στείλουν γιατρούς να κάνουν την ειδικότητα της παθολογίας, είπαν ότι θα τους δίνουν 30.000 ευρώ επιπλέον κάθε χρόνο στην ειδικότητα. 30.000 ευρώ. Θα σας πω ότι τα 30.000 ευρώ είναι λιγότερα από ότι είναι ο μισθός. Τι εννοείται 30.000 ευρώ? Εξτρά, επιπλέον. Σε κάθε γιατρό. Παίρνεις το μισθό σου, οι δικαιωμένοι οι οποίοι θα κάνουν ειδικότητα παθολογίας, 30.000 ευρώ επιπλέον το χρόνο, να ανοίξω από μια παρένθεση. Από αυτά που παίρνουν σήμερα τα παιδιά. Με τη δέσμευση βέβαια ότι μετά την ειδικότητά τους θα παραμείνουν 5 χρόνια στο σύστημα υγείας. Να μείνουν 5 χρόνια να δουλεύουν μετά στα νοσοκομεία, ναι, ως ειδικοί γιατροί. Τα 30.000 ευρώ, αυτό το δίνουν ως κίνητρο. Τα 30.000 ευρώ είναι λιγότερα από το μισθό, από ό,τι παίρνει το χρόνο ένας επιμελητής Α σίγουρα. Τώρα για το διευθυντή δεν ξέρω. Περιμένετε. Είναι ένας ειδικευόμενος. Ναι, ναι. Αμείβεται με ένα ποσό. Και θα παίρνει και 30.000 ευρώ το χρόνο. Το χρόνο. Μπράβο. Και μετά θα έχει τη δέσμευση μετά το τέλος της ειδικότητάς του να παραμείνει 5 χρόνια μέσα στα νοσοκομεία. Ναι, θα αμείβεται κανονικά. Καλό ακούγεται αυτό. Εντάξει. Αυτό λοιπόν το δίνουν ως κίνητρο για να αυξηθεί να έχουν κόσμο στο κομμάτι της παθολογίας. Τι λέμε εμείς λοιπόν τώρα? Ποιο είναι το βασικό επιχείρημα, μάλλον ποιος είναι ο βασικός λόγος που ενώ έχεις γιατρούς και παθολόγους έχει η χώρα, δεν είναι ότι δεν έχει παθολόγους, ναι, έτσι. Ποιο είναι ο βασικός λόγος που δεν έρχονται στα νοσοκομεία αυτοί οι άνθρωποι να δουλέψουν? Το μισθολογικό τους. Κατά κύριο λόγο, γιατί τα παίρνουν πιο εύκολα. Γιατί λοιπόν, πού είναι η δυσκολία, αντί να δώσει σε μία μερίδα γιατρών 30.000 το χρόνο, να δώσει συνολικά αύξηση στους μισθούς των γιατρών και να μπορέσουν να έρχονται με προκηρύξεις γιατροί στα νοσοκομεία? Ναι, αλλά εσείς δεν πάτε, καταλάβατε. Και σου λέει, αφού δεν πάτε, δεν πειράζει, θα πιάσουμε τους ειδικευόμενους, θα τους δίνουμε 30.000 το χρόνο. Και τους δέσμευσες να μείνουν 5 χρόνια. Και θα μείνουν και 5 χρόνια στο νοσοκομείο. Και μετά δεν θα φύγουν γιατί θα έχουν συνηθίσει. Μην το λέτε αυτό. Γιατί τι, μετά θα φύγουν αυτοί οι άνθρωποι? Δεν ξέρω, μακάρι να μένουν, αλλά δεν είναι. Ή το άλλο τώρα, το ότι θα δώσουν 100.000 ευρώ να γυρίσουν κάποιοι από Αγγλία και,
και Κύπρο. Αυτό το βλέπω πολύ δύσκολο, να σας πω την αλήθεια, ως πολίτης. 100 χιλιάρικα και κυρίως για πανεπιστήμια, βέβαια, σαν θέσεις πανεπιστημιακών κτλ. Εγώ θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά. Αυτό στο σύνολό του προσβάλλει τους ανθρώπους που δουλεύουν αυτή τη στιγμή στο σύστημα. Μας προσβάλλει και τους γιατρούς του ΕΣΥ και τους πανεπιστημιακούς γιατρούς οι οποίοι βρίσκονται στο πανεπιστήμιο. Ναι. Δεν μπορεί λοιπόν όλοι εμείς οι οποίοι έχουμε επιλέξει να παραμένουμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, να δουλεύουμε με τους όρους που δουλεύουμε, να αμοιβόμαστε με τις αμοιβές τις οποίες έχουμε, οι οποίοι θα με συγχωρέσετε, δεν είμαστε το κατακάθι της ιατρικής όσοι είμαστε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά αντιθέτως είμαστε και πάρα πολύ καλοί και είναι και πολύ καλοί οι γιατροί οι οποίοι δουλεύουν μέσα στα νοσοκομεία. Δεν μπορεί λοιπόν να θεωρείτε ότι εσείς γιατροί που το επιλέξατε από μόνοι σας θα πληρωθείτε όπως πληρώνεστε και κόψτε το κεφάλι σας, και εμείς θα δώσουμε κίνητρα για να έρθουν οι άλλοι απ' έξω, οι καλοί που πήγανε στην Αγγλία και στην Κύπρο. Εντάξει. Μας προσβάλλει πάρα πολύ. Τώρα, γιατρέ, πιστεύετε εσείς ότι όντως υπάρχουν γιατροί στο εξωτερικό που έχουν τακτοποιηθεί και ελέω των 100.000 θα γυρίσουν πίσω? Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχουν γιατροί. Μοιράστε το κατοστάρι αυτό τώρα, να δείτε πόσοι μήνες βγαίνουν με τα ΣΥΜ που παίρνουν στο εξωτερικό. Και που τέλος πάντων θα χάσουν και την πολιτική. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος μπορεί να θέλει να γυρίσει από το εξωτερικό και να θέλει να είναι στη χώρα του. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί αυτοί να αντιμετωπίζονται σαν μια ειδική κατηγορία σε σχέση με τους υπολείπους. Είναι η πίεση που θέλω να σας κάνω και μια ερώτηση. Πόσοι γιατροί από όλους αυτούς θα είχαν μείνει στη χώρα αν οι μισθοί ήταν καλύτεροι των γιατρών στην Ελλάδα? Νομίζω ότι απαντιέται μόνο του το ερώτημα. Σκοπεύετε να πάτε στο Υπουργείο και να μιλήσετε ή να καλέσετε εδώ τον Υπουργό και να του τα πείτε? Ως σεραίοι γιατροί, εδώ, ως νοσοκομείο σερών. Να πάτε εσείς μόνοι σας και να του πείτε ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί, τι ακριβώς θέλετε και αν μπορεί να τακτοποιηθεί, δεν θα σας τα λύσει όλα, ένα κομμάτι των προβλημάτων σας. Κοιτάξτε να δείτε, να σας πω, δεν το έχουμε κάνει. Γιατί? Το έχουμε πει και άλλη φορά και δεν το έχουμε κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί, εντάξει, η εκτίμηση η δική μας είναι ότι αυτά τα πράγματα, το να πηγαίνεις στο Υπουργείο ανά νοσοκομείο και να λες «Α, τον δικό μου νοσοκομείο έχει αυτό και το άλλο έχει το άλλο», δεν οδηγεί και πουθενά. Εγώ θα σας πω, θα σας το είχα πει και άλλη φορά, ότι ας πούμε και για το ζήτημα των παθολόγων, εγώ προσωπικά έστειλα και στο mail του Υπουργού για να μην πούνε ότι δεν γιατρέ, το έστειλε. Γιατρέ, μου λέτε τώρα, τα mail δεν λειτουργούν τόσο. Παθολόγος του νοσοκομείου τα έχει στείλει. Είναι ενήμεροι. Για όλα τα πράγματα είναι ενήμεροι. Γιατρέ, δεν λειτουργούν τα mail, τα τηλεφωνήματα. Πρέπει να υπάρξει προσωπική επαφή. Δηλαδή, πρέπει να πάρετε την απόφαση να κατεβείτε στην Αθήνα. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι τώρα. Εντάξει, εγώ γιατί? Προσωπικά, βέβαια, αν υποθεί και παρθεί ως απόφαση, δεν έχω κανένα θέμα να το κάνω. Αλλά προσωπικά θεωρώ ότι δεν είναι σωστή τακτική το να πάμε εμείς... Να πάμε να τακτοποιήσουμε την πάρτη μας, να το πω έτσι, δεν είναι σωστό. Θα πάμε να κλαφτούμε για το δικό μας πρόβλημα, θα δώσουμε λύσεις στο δικό μας πρόβλημα την ώρα που δεν δίνονται λύσεις συνολικά στο ζήτημα. Να το κάνουμε. Δεν έχω καμία αντίρρηση το να το κάνουμε και αυτό, αλλά επειδή αυτές είναι λίγο συνήθως πρόσκαιρες λύσεις, γιατί όταν το αίτιο παραμένει θα το δούμε πάλι μπροστά μας σε ένα χρόνο, σε 1,5 χρόνο, σε 2 χρόνια. Οπότε πρέπει συνολικά να δούμε το πώς θα διεκδικήσουμε ένα άλλο, να είναι γιατρέ, το σύστημα περιμένετε υγείας. Λίγο, περιμένετε λίγο. Αν ενωθείτε ή ενείς, πάρετε την απόφαση, όχι αν ενωθείτε, ενωμένοι είστε. Αν πάρετε αυτή την απόφαση, ζητήσετε και τη συνδρομή των βουλευτών και κάποιων άλλων φορέων του νομού και κλείστε ραντεβού με τον Υπουργό και πάτε εκεί και του πείτε ότι εδώ έχουμε αυτό το θέμα, πες μας τι μπορείς να λύσεις. Πιστεύετε ότι ο Υπουργός θα σας κοιτάει ως βλέπει τείχο και δεν θα δώσει ούτε στο τόσο τη λύση, μια λύση, κάτι? Καταρχήν θα πρέπει θα πρέπει να δούμε ποιοι από τον νομό ενδιαφέρονται για το νοσοκομείο. Όποιοι ενδιαφέρονται. Να του βάλουμε και θηλιά στο λαιμό, όποιος θέλει. Παράδειγμα, ναι, και να το πω με την ευκαιρία. Εμείς θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερών έβγαλε ανακοίνωση για το νοσοκομείο Σερών. Και είναι και πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι του ότι θα το κάνουν και προς το Υπουργείο κτλ. Γιατί θεωρούμε ότι σε αυτό που λέτε ότι εδώ θα πρέπει να είναι λίγο ενωμένοι ο κόσμος. Άρα, η Δήμαρχος μου λέτε τώρα, εσείς θα έρθει. Άρα έχουμε ένα Δημοτικό Συμβούλιο που φαίνεται ότι αν ή άλλο στηρίζει αυτό το, αίτημα. Έτσι. Ο δεύτερος ο αντιπεριφερειάρχης μας και ένας τρίτος στο επιμελητήριο και ένας τέταρτος οι σύλλογοι.
Και ένας πέμπτος. Εκεί λοιπόν εμείς τώρα, γιατί θα το συζητήσουμε μάλλον μέσα στην επόμενη εβδομάδα αυτό, είναι το τι κινήσεις θα κάνουμε ώστε να δούμε ποιους από όλους αυτούς τελικά είμαστε μαζί για να διεκδικήσουμε, για να βρούμε τους τρόπους πώς αυτό το σύνολο των πραγμάτων που λέτε, δηλαδή, παράδειγμα θα σας πω, στο Ρέθυμνο, βγάλανε ένα κείμενο και μαζεύαν υπογραφές από κόσμο. Και μαζέψαν και πάρα πολλές υπογραφές. Μη συγκρίνεστε με Κρήτη. Πάτε αλλού. Όχι, όχι. Θέλω να πω ότι θα μπορούσαμε λοιπόν να το δούμε είτε ως τα πλαίσια θα μπορούσε να γίνει μια κινητοποίηση στις ΣΕΡΕΣ ή αυτό που λέτε εσείς να μαζευτούν 10 φορείς και να πούνε ότι πάμε στο Υπουργείο Υγείας για να συζητήσουμε για το τι ανάγκη υπάρχει στο νοσοκομείο ΣΕΡΟΝ για αυτή την ιστορία. Θα πάτε με 10 αιτήματα, θα λύσετε τα 3. Ή να μαζευτούμε και με συλλόγους και σωματεία και να γίνει πραγματικά μέρος όλων του το πρόβλημα να είναι κοινό πλέον σε όλους και να το διεκδικήσουμε όλοι μαζί και να δούμε με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει όλη αυτή η κατάσταση. Οπότε αυτό που μας απασχολεί και θέλουμε να είναι το επόμενο βήμα το δικό μας είναι ότι η στελέχωση του νοσοκομείου ΣΕΡΟΝ για να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες πραγματικά δεν είναι πια στα χέρια των υγειονομικών. Δεν έχουμε την δύναμη εμείς επειδή θα βγούμε να γκρινιάξουμε, να στελεχωθεί ένα νοσοκομείο. Βλέπετε στα λόγια μου έρχεστε. Άρα θα πρέπει όλοι μαζί να αποφασίσουμε ότι θέλουμε να έχουμε στελεχωμένο το νοσοκομείο και να προχωρήσουμε. Κύριε Παπαμιχάλη, το όλοι μαζί, επειδή μένετε πάρα πολλά χρόνια στις ΣΕΡΕΣ, ξεχάστε το. Δείτε ποιους μπορείτε να πάρετε, να κατεβείτε κάτω να δούμε το χάλι μας. Δεν συμφωνώ μαζί σας. Γιατί δεν συμφωνείτε? Γιατί... Πού το είδατε εσείς το όλοι μαζί? Το όλοι μαζί στις ΣΕΡΕΣ, πού το είδατε? Είναι ευκαιρία να το δούμε λοιπόν στο θέμα της υγείας, το οποίο νομίζω ότι τους αφορά όλους. Κύριε Παπαμιχάλη, δεν κουραστήκατε να κάνετε κινητοποίησεις και να είστε γνωστοί άγνωστοι? Ξεχάσατε εκείνη την παταγώδη επιτυχία μπροστά στην αντιπεριφέρεια που βγάλατε την ψυχή σας? Εγώ έχω άλλη εικόνα σε αυτό. Δεν θεωρώ ότι ήταν παταγώδης αποτυχία. Θεωρώ ότι ήταν επιτυχία. Και μάλιστα ήταν επιτυχία γιατί έφαγε όλη τη λάσπη που έφαγε προεκλογικά σαν συγκέντρωση και παρόλα αυτά είχε κόσμο. Δηλαδή, κύριε Παπαμιχάλη, ένα λεπτό. Όχι σας αυτό παρακαλώ, που θα έπρεπε. Δηλαδή, είμαστε χιλιάδες νομός. Χιλιάδες. Και ήσασταν ικανοποιημένος με το παρόν που έδωσε ο κόσμος εκεί μπροστά, που βγάλατε τα σωτικά σας. Και στο κάτω-κάτω να σας πω κάτι. Αν πάθετε κάτι εσείς, όλοι οι συνάδελφοί σας θα τρέξουν. Αν πάθουμε κάτι εμείς, αλίμονό μας. Γιατί ξέρετε όμως, θα μπορούσε να υπάρχει και το άλλο, να μην μιλάει κανένας. Οπότε ακόμα και αυτοί που δεν μιλάνε. Δεν γίνεται αυτό, κύριε Παπαμιχάλη, να μην μιλάει κανένας. Δείτε άλλες περιοχές γύρω σας ή άλλους χώρους της υγείας στο νομό ΣΕΡΟΝ και δείτε ποιος μιλάει. Λοιπόν, επομένως, να περιμένουμε αυτό που θα κάνετε, την μάζοξη της επόμενης εβδομάδας για να δούμε αν θα πάρετε κάποια... Να κάνουμε θα κάνουμε ένα διοικητικό συμβούλιο σαν ένωση την επόμενη εβδομάδα και ο λόγος που θα το κάνουμε είναι αυτός. Να δούμε πλέον γιατί και με τις προκηρύξεις που βγήκανε θεωρούμε ότι είναι μεγάλο πρόβλημα και δείχνει ότι υπάρχει ένα σχέδιο για το νοσοκομείο ΣΕΡΟΝ που δεν είμαστε σύμφωνοι με αυτό το σχέδιο. Οπότε θέλουμε να δούμε πώς θα το κοινωνήσουμε σε όλο τον κόσμο αυτό για να ναι, αλλά μην μου αρχίσετε τώρα εσείς τα επαναστατικά, κύριε Παπαμιχάλη μου. Ποτέ δεν έχουμε κάνει. Επαναστατική γυμναστική εμείς δεν κάνουμε. Κάνετε επαναστατική γυμναστική. Καμία. Δεν καταλαβαίνετε ότι οι ΣΕΡΕΙ δεν είμαστε των κινητοποιήσεων. Ότι δεν μας σηκώνεται εύκολα από τον καναπέ μας. Δηλαδή, πώς πρέπει να σας το πούμε? Θα σας θυμίσω βέβαια ότι οι ΣΕΡΕΙ πέρσι, όταν έγινε το έγκλημα στα Τέμπη, σηκώθηκαν από τον καναπέ τους. Δεν είναι έτσι. Σηκώθηκαν. Δεν είναι έτσι. Το πώς το είχε ο καθένας στο μυαλό του μπορεί να είναι διαφορετικό. Αλλά θέλω να πω ότι ο κόσμος γενικά και όταν θα του δοθεί η ευκαιρία είναι ο ίδιος ο κόσμος που αυτή τη στιγμή νομίζεις ότι δεν κάνει τίποτα, που μπορεί να είναι αυτός που θα είναι μπροστάρης και εγώ που κάθομαι και σας τα λέω εδώ να είμαι Πάντως να ξέρετε ότι έχουμε αρκετά τηλέφωνα που λέει γιατί συνεχώς συζητάτε τα ίδια και μπαίνουν πάντα γιατροί μπροστά και τι κάνουμε όλοι εμείς. Αυτό δεν μου είπες, Γιώργο. Τι κάνουμε όλοι εμείς και γιατί δεν είμαστε στο πλευρό τους. Σας λέω λοιπόν, μαζευτείτε 10 νοματέοι, πάτε στον Υπουργό. Όχι, και αν ο Υπουργός σας πει ότι εγώ δεν δίνω καμία λύση, τότε να έρθετε να μας το πείτε και να δούμε τι θα κάνουμε. Εφόσον υπάρχει κόσμος που θέλει να είναι στο πλευρό μας. Γιατί εμείς, λέτε ότι εμείς, όχι, μπορεί να μην είναι κανένας στο πλευρό σας. Όχι, ξέρουμε ότι είναι πάρα πολλοί κόσμος στο πλευρό μας. Και ακόμα ναι, να και δώσουν το παρόν όμως, να εμφανιστούν. Ακόμα και όταν δεν συμμετέχουν σε κάποιες κινητοποίησεις είναι. Εδώ λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, και αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη, θα πρέπει να γίνει ένα κάλεσμα σε κινητοποίηση, να την πάρουμε όλοι στα χέρια μας και να δούμε. Αν δεν κάνετε μια προσπάθεια ακόμα, μπορεί να προκόψουμε. Σας βλέπω πιο ήρεμο πάντως από άλλες φορές.
ή κουραστήκατε πια? Όχι, είμαστε πιο ήρεμοι στο κομμάτι ότι ένα μείζον πρόβλημα που πήγαινε να δημιουργηθεί στο νοσοκομείο καταφέρει και έχει για την ώρα σταματήσει. Βέβαια, χάσαμε δύο γιατρούς για να σταματήσει. Χάσαμε δύο γιατρούς. Δεν είναι καλός δηλαδή ο πόλεμος που κάνουμε. Όχι, ητημένοι είμαστε. Έχει και απώλειες ο πόλεμος, αλλά θεωρώ ότι είναι μία μάχη η οποία κερδίθηκε από τους γιατρούς του νοσοκομείου Σερών και δεν κερδίθηκε στη βάση του ότι εμείς δεν θέλουμε γιατί βαριόμαστε να βοηθάμε. Γιατί κερδίθηκε στη βάση της υπεράσπισης του να λειτουργεί με ασφάλεια το νοσοκομείο. Θα χαρώ να τα πούμε σύντομα με διαφορετικές κινήσεις σας. Θα περιμένουμε αυτό το οποίο θα κάνετε την επόμενη εβδομάδα και να δούμε πού θα καταλήξουμε. Γιατί εμείς θέλουμε δημόσια υγεία. Κοιτάξτε τώρα, θέλουμε δημόσια υγεία γιατί δεν θα πατούσαμε καθόλου στο νοσοκομείο αν μπορούσαμε να πάμε στους ιδιώτες. Εσείς μου το κάνετε ακόμα χειρότερο ότι θέλουμε να κάνουμε και τους προσωπικούς γιατρούς ιδιώτες. Γιατί μέχρι τώρα τι κάνουμε δηλαδή? Τι μας το είπε ως ιδέα ο Υπουργός? Ότι πάτε στον ιδιώτη γιατρό και κάνετε τον προσωπικό γιατρό. Μέχρι τώρα τι κάναμε δηλαδή? Είπε ότι εγώ δίνω την ελευθερία στον καθένα να επιλέξει ακόμα και τον δικό του γιατρό. Καλά που μας το είπε δηλαδή, γιατί μέχρι τώρα επιλέγαμε δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά θα τον πληρώνει ο ίδιος. Εντάξει. Θα βγάλετε άκρη. Καλά που μας το είπε, γιατί δεν γινόταν μέχρι τώρα. Κύριε Παπαμιχάλη, μου σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς που μείνατε μέχρι και αυτή την ώρα κοντά μας, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο στις 2. Να είστε καλά.